Το ψηφοδέλτιο στην Αχαΐα παρουσίασε η ανταρσία Mars με τοπική αριστερή συμπόρευση. Ο Αναλυθέξης ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι φυσικός. Ο Ζιαζιάς ο Δημήτριος, ο οποίος είναι δικαιωμένος γιατρός. Ο Καλαμπαλής Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος. Κατσίδη μας Δημήτριος, αγρότης. Κοκκινάκη Αναστασία, τραπεζικός υπάλληλος. Κυριαζή Ιωάννα, υπάλληλος. Λαχανιώτη Αντωνία, η οποία είναι συντονίστρια Κερφά Πάτρας. Ο Μπελιάς ο Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος. Η Μπιλιανού Παναγιώτα Τέτα, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ο Παλαιολόγος ο Άκης, ιδιωτικός εκπαιδευτικός. Και το Μαράς ο Ιωάννης. Παρουσίασαν τους στόχους για την χώρα την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Σε αυτές τις εκλογές, απέναντι στο διαρκή εκβιασμό του μονοδρόμου, η ανταρσία και η μετοπική αριστερή συμπόρευση απαντούν αποφασιστικά ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Να ξεφορτωθούμε τα μνημόνια και όλους αυτούς που μας τα φορτώσανε. Τραπεζίτες, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να ψηφίσει τα ψηφοδέλτια της ανταρσία Mars για το λόγο ότι είναι η μόνη δύναμη η οποία ζητάει αυτή τη στιγμή, κατεβαίνει μάλλον με ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί το ξύλωμα συνολικά όλων των μηχανισμών τα οποία φέραν την κατάσταση μέχρι εδώ, η οποία βάζει στο στόχαστρο, πέρα από τα μνημόνια τα οποία είναι το κεντρικό μέτωπο, βάζει στο στόχαστρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους διάφορους τοκογλυφικούς χρηματοπιστωτικούς κύκλους που έχουν ελαττήσει αυτή τη στιγμή το εργατικό εισόδημα. Εμείς σαν ανταρσία με τοπική αριστερή συμπόρευση θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο σήμερα να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται στην αριστερά, οι οποίες είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθούν και στην εξουσία την επομένη των εκλογών και να καθησυχάζουν το λαό ότι δεν θα γίνει τίποτα. Να λένε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο που έχει αποτύχει στην ουσία, στο δρόμο της διαπραγμάτευσης, και να λένε ουσιαστικά ότι οι Ευρωπαίοι μπλοφάρουν. Όλα αυτά δεν είναι αλήθεια.